Εξοχότατε κύριε πρέσβη της Δανίας στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι φίλοι του φεστιβάλ, δέκατη μέρα του 26ου φεστιβάλ, τρίτη βραδιά μάλλον, του κύκλου Jazz στο Κάστρο. Είμαστε όλοι όσοι τόσα χρόνια συμμετέχουμε στη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ, τόσο χαρούμενοι φέτος, γιατί αυτή η προσπάθεια, αυτή η αλλαγή, που δεν αποτελεί μετάλλαξη, αποτελεί απλά εξέλιξη του φεστιβάλ μας, αποδείχτηκε ότι έτυχε της ανταπόκρισής σας και της έγκρισής σας. Ξέρετε, το πρόβλημα του να μην έχεις αρκετές καρέκλες, όπως τώρα που χρειάστηκε να ανεβάσουμε, είναι χίλιες φορές προτιμότερο από το να έχεις άδειες καρέκλες. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που μας στήριξατε. Και φέτος, και είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε μαζί σας και του χρόνου. Με μεγάλη χαρά και με λίγη λύπη σας να ξανασυναντώ απόψε, γιατί είναι τελευταία βραδιά, αλλά η χαρά είναι ότι είστε τόσους πολλοί κόσμος στη φετινή βραδιά και στην φετινή μας εκδήλωση του φεστιβάλ, εκδηλώσει του φεστιβάλ, σε αυτό το άνοιγμα που κάναμε για την jazz, και βλέπω ότι αυτό το πράγμα αρχίζει τελικά να παίρνει σάρκα και οστά, και είναι πάρα πολύ ωραίο που το αγκαλιάσατε και σας συγκίνησε, και όπως όλοι εμείς θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός που είναι το φεστιβάλ. Μάλλον έχω να πω ραντεβού του χρόνου. Σας ευχαριστώ από βαθιάς, από την ψυχή και την καρδιά μου. Καλησπέρα. Good evening, everyone. I'm glad to see so many of you here, despite the extreme heat we've had over the past days. I know that we're all looking very much forward to the concert here with a very distinguished Danish jazz band, the Thomas Funk New Quartet. So I will be brief, but it's important for me to say that I'm very happy that once again Denmark is making a contribution to this Nafion Festival. It's a contribution that has been made possible by the generous support of a number of Danish companies.